στο κλειστό γήπεδο Αρτάκης για να παρακολουθήσουμε την εξαναβολή σε αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Ηλυσιακό για την 11η αγωνιστική της Α2 γυναικών. Δίπλα μου έχω την παίκτρια του Πανιωνίου, Αντιγόνη Τσουμίτα. Αντιγόνη, συγχαρητήρια για την νίκη. Παρακολουθήσαμε ένα αμφίροπο παιχνίδι που τελικά είχε αίσια έκβαση για τον Πανιώνιο. Προηγηθήκατε 2 φορές στα σετ, σοφαριστήκατε και τις 2, όμως στο τέλος, στο tie break, καταφέρατε και νικήσατε. Ευτυχώς είχαμε την ψυχραιμία να γυρίσουμε το παιχνίδι. Ήταν ένας αντίπαλος που τον υπολογίζαμε. Χαλαρώσαμε σε κάποια σημεία με αποτέλεσμα να δώσουμε τον χώρο στον αντίπαλο να πιστεύει στη νίκη. Ευτυχώς όμως το ανατρέψαμε, το χειριστήκαμε με ψυχραιμία και τα καταφέραμε. Νικήσατε έναν αντίπαλο που είναι ψηλότερα από εσάς στη βαθμολογία. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη συνέχεια? Ήταν και μια νίκη ψυχολογίας, χωρίς τη βαθμολογική έκβαση. Χάρηκαμε πάντως γι' αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο να σου πω. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Κοντά μου είναι η Δανάη Μουρατίδη. Δανάη, σήμερα ο Πανιώνιος πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη επί του Ηλυσιακού με 3-2 σετ. Πόσο δύσκολο ήταν για εσάς να φτάσετε στην σημερινή νίκη? Αρκετά δύσκολο, εντάξει. Κάναμε μια κοιλιά κάπου στη μέση του αγώνα, αλλά διορθώσαμε τα λάθη μας και τελικά κερδίσαμε το παιχνίδι. Τι πιστεύετε ήταν αυτό που σας έδωσε τη δύναμη για να νικήσετε την αντίπαλη ομάδα σήμερα? Η θέληση και η αρκετή προπόνηση που κάνουμε. Βγάλαμε πράγματα που κάναμε στην προπόνηση στο γήπεδο και το παιχνίδι γύρισε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Ο Πανιώνιος νίκησε με 3-2 σετ την ομάδα του Ηλυσιακού. Από το κλειστό του Αρτάκης για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.